Συναδέλφες και συνάδελφοι, σας φέρνουμε σήμερα εδώ ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό από τον περήφανο κάμπο της Θεσσαλίας που πλημμυρίζει αλλά δεν γονατίζει. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που από την πρώτη στιγμή μας δώσατε τη δύναμή σας και μας γεμίσατε κουράγιο. Αυτές τις ώρες, αυτές τις στιγμές, ο λαός της Θεσσαλίας δίνει μια μεγάλη μάχη. Μια μάχη απέναντι σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, σπίτια και χωράφια πλημμυρισμένα, το βιός και η σοδιά απλών ανθρώπων αφανισμένα κάτω από τα νερά. Στα αδυσόπιτα ερωτήματά μας, γιατί όλα αυτά τα πάθαμε και τι δεν ακούσαμε αυτές τις μέρες από την κυβέρνηση, την περιφερειακή και τις δημοτικές αρχές της περιοχής μας. Ότι κάναμε, λέει, ό,τι μπορούσαμε, ότι ο κρατικός μηχανισμός ήταν έτοιμος, ότι λειτουργήσε. Και τελικά αυτό που φταίει για άλλη μια φορά ήταν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η περίφημη κλιματική κρίση, και γι' αυτό ήταν υπεράνω των δυνάμειών μας. Επειδή όμως όλα αυτά τα ξανακούσαμε, τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές, δεν περιμέναμε και δεν περιμένουμε χαΐρι από όλους αυτούς. Γνωρίζουμε καλά πως όσα συνέβησαν και συμβαίνουν δεν είναι μοιραίο και αναπόφευκτο γεγονός. Δεν είναι το κακό το ριζικό μας που μας οδήγησε σε μια ακόμη βιβλική καταστροφή. Ήταν ένα ακόμη προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν ήταν γενικά η αδιαφορία, η αστοχία, η ανοργανωσιά, αλλά η επιλεκτική ανικανότητα όλων αυτών. Το κριτήριο του κέρδους που καθιστά μη επιλέξιμα όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα, έργα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που χαράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ο Πρωθυπουργός μας μάλιστα λέει στο λαό της Θεσσαλίας να προσδοκά αρρωγή. Αυτή λοιπόν μαζί με την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές είναι μέρος του προβλήματος και βασικός υπεύθυνος για το έγκλημα που έχει γίνει στον τόπο και όλα τα εγκλήματα που γίνονται στον τόπο μας συνολικά και σε άλλες περιοχές της χώρας, αφού συστηματικά απέρριπτε όλες αυτές τις δαπάνες ως μη επιλέξιμες, κάθε δαπάνη για την αντιπλημμυρική προστασία. Γι' αυτό λοιπόν η περιφέρεια Θεσσαλίας από τον προϋπολογισμό του μισού δισεκατομμυρίου και άνω του ΕΣΠΑ, του νέου ΕΣΠΑ, για αντιπλημμυρικά έργα δίνει μόνο το 0,58 της χρηματοδότησης. Γι' αυτό η Δημοτική Αρχή Λάρισας μόνο στο τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε 35 εκατομμύρια για την τουριστική ανάπτυξη, για να απογειωθεί η πόλη μας που τελικά προσγειώθηκε στις λάσπες, ενώ έχουν να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα εδώ και 23 χρόνια. Αυτό όμως το επιλεκτικά και ανίκανο κράτος που κάθε απλός άνθρωπος με αγωνία έψαχνε να το βρει αυτές τις μέρες, τηλεφωνώντας σε υπηρεσίες, στην πολιτική προστασία, να προστρέξει για στήριξη, συνδρομή, προστασία και δεν το έβρισκε. Το είδε, συνάδελφε και συναδέλφισες, αποφασιστικό και αρματωμένο, όταν όλοι εμείς με τους φορείς μας πήγαμε την μέρα που ήρθε ο Πρωθυπουργός, πήγαμε μπροστά σε όλους αυτούς να διεκδικήσουμε αυτό που χρειαζόμαστε, παρατάσσοντας τα ΜΑΤ, γεμίζοντας όλη την πόλη δακρυγόνα για συμπόνια. Αυτό το κράτος που κατά τα άλλα βάλτωσε στην προστασία και στην αρρωγή για τους πολίτες, την ίδια στιγμή με ένα κουμπί πληστηρίαζε δεκάδες σπίτια συνανθρώπων μας, που την ίδια στιγμή μπορεί να ήταν και πλημμυρισμένα στην περιοχή. Γι' αυτό και χωρίς δισταγμό, έχοντας στο νου μας όλα αυτά, χωρίς δισταγμό, χωρίς εφησυχασμό, δεν σας στήσαμε. Πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας, δεν καθίσαμε απλά να μετράμε το μέγεθος της πλημμύρας. Το εργατικό κέντρο, τα σωματεία, οι φορείς, οι απλοί άνθρωποι μπήκαμε μπροστά για να σωθεί ο τόπος μας. Με τα φτιάρια στο φυτώριο μερόνυχτα, το φυτώριο του Δήμου, να γεμίζουμε σακιά με άμμο, να τα μοιράζουμε στα σπίτια, να χτίζουμε φράγματα άγρυπνη στα αναχώματα του ποινιού που διασχίζει ένα σωρό συνοικίες που πλημμύρισανε.
δεκάδες, εκατοντάδες συνδικαλιστές, μέλη των σωματείων, με αντλίες στα χέρια, από σπίτι σε σπίτι και από υπόγειο σε υπόγειο να βγάζουν τα νερά κάθε μέρα, δίνοντας τη μάχη στον πλευρό του λαού μας που προσπαθούσε να σταθεί όρθιος. Μέσα στα πλημμυρισμένα σοκάκια να μοιράσουμε λίγη βοήθεια, προσφέροντας ανακούφιση, απλώνοντας το χέρι σε κάθε οικογένεια που το χρειάζεται. Θέλουμε από εδώ, από αυτό το βήμα, να ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας για αυτό το συγκλονιστικό κύμα αλληλεγγύης που εκφράζεται παντού, παντού, από εκατοντάδες φορείς, συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας μπήκε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια και με όλες τις δράσεις. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες βέβαια οι πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί. Ο λαός μας τις έχει ανάγκη όλες και άλλες τόσες, και να πάρει βοήθεια από όπου προσφέρεται. Όμως να μας επιτρέψετε ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε την υποκρισία μας. Εξοργίζει. Γιατί αυτές τις ημέρες όλοι αυτοί που μας έχουν αφήσει εγκατηλημένους και ανοχήρωτους προσπαθούν να κρύψουν τις ευθύνες τους είτε στις λάσπες των νερών, είτε πίσω από την άδολη και αθόρμητη πράξη αλληλεγγύης χιλιάδων λαού, ανακατεύοντας κουτάλες σε συσίτια και μοιράζοντας λίγα είδη έτσι ελεημοσύνη και συμπόνια. Τους ακούμε να μιλάνε πως τώρα δεν είναι ώρα να τα πούμε όλα αυτά, αναμασώντας λόγια σαν αυτά που είναι γνωστά, ότι τώρα είναι ώρα θλίψης ή θα αναμετρηθούμε μετά, που ακούσαμε και από άλλες αντίστοιχες στιγμές και εγκλήματα. Αλλά αν δεν τα πούμε όλα αυτά τώρα, αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό σήμερα, το επόμενο έγκλημα σε βάρος μας δεν είναι μακριά. Τώρα πρέπει να προστατευτεί η ζωή μας. Δεν περιμένουμε ευχές και προσευχές για να μην βρέξει, να μην καούμε οι ελεημοσύνες που μοιράζει η κυβέρνηση για να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό μπαίνουμε μπροστά να οργανωθεί αγώνας απέναντι σε αυτή την εγκληματική πολιτική που η ζωή μας δεν υπάρχει καν ως προτεραιότητα. Αγώνας για ό,τι χρειάζεται σήμερα να συνεχίσουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, ασφαλής, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, σε αυτή την έφορη πεδιάδα. Αυτό είναι για μας και το πραγματικό νόημα της αλληλεγγύης. Γι' αυτό χαιρετίζουμε και όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες των κατοίκων των πλημμυρισμένων περιοχών που έχουν ξεκινήσει και οργανώνονται. Συνοικία τη συνοικία, ο λαός της πόλης μας οργανώνει τη δική του απάντηση. Αυτός είναι ο δρόμος, η απάντηση στην ανησυχία για το τι σήμερα χρειάζεται να γίνει σε αυτό το κακό. Και είναι λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες μέγιστη πρόκληση η κυβέρνηση, που κατά τα άλλα ανύπαρκτη, να φέρνει αυτό το ανύπαρκτο κράτος να κλιμακώνει την επίθεση στη ζωή μας, ετοιμάζοντας πραγματικά τη νέα κόλαση με αυτό το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, με αυτό το νέο έκτρωμα, με τις 13 ώρες δουλειά, τις 78 την εβδομάδα, να το πάρει τώρα πίσω. Γι' αυτό λοιπόν δεν τους ξεπλένει ούτε αυτό ούτε το ατελείωτο νερό που έπληξε τον τόπο μας. Όχι μόνο τους τωρινούς, αλλά και όλους αυτούς που περάσανε. Δεν μπορούμε να τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Με δική μας πρωτοβουλία και χωρίς να χάσουμε χρόνο, να οργανώσουμε τον αγώνα μας, την διεκδίκηση για την επιβίωσή μας. Δεν αποδεχόμαστε και δεν θα αποδεχτούμε ποτέ αυτή την κατάσταση σαν κανονικότητα. Δεν είναι μοιραίο να ζούμε τέτοια εγκλήματα στο έλεος κυρικό φαινομένων, το περίφημο πάμε και όπου βγει. Η κοιλάδα των τεμπών φούσκωσε ξανά, όχι μόνο από τα αρνητικά νερά του ποινιού, αλλά από την αγανάκτησή μας για αυτό το νέο έγκλημα. Πνίξατε λοιπόν αυτό τον κάμπο, θα σας πνίξει η οργή μας. Γεια σας.